Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε, πώς περάσατε το Πάσχα, φάγαμε καλά? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα που πέρασε από το προηγούμενο βίντεο μπορώ να σου πω ότι έχω κάνει κερατίνη. Αχ, το βλέπεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άσε που άνοιξε και το μαλλί, έτσι, δεν υπάρχει. Αυτό το κορακί δηλαδή δεν το μπορούσα. Όμως περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την κερατίνη έρχεται στο επόμενο βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε και στον τίτλο, θα κάνουμε τα αγαπημένα των τελευταίων μηνών. Κορίτσια, από πότε έχουμε να κάνουμε αγαπημένα? Από τον Νοέμβριο. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, όσο περνάει ο καιρός και πάμε μήνα, μαζεύονται πάρα πολύ προϊόν. Πολύ προϊόν, φιλενάδα, και ειλικρινά σου μιλάω και εγώ χάνω τα αυγά και τα πασχάλια. Οπότε σκέφτηκα να μην αφήσουμε να περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κάθε φορά που τελειώνει ένας μήνας να σας κάνω τα αγαπημένα του μήνα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο ειλικρινά να αγαπήσω, γιατί ειλικρινά εγώ είμαι καλή. Το προϊόν φταίει, δεν ξέρω, αγαπάω πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, αν θέλετε να δείτε τα αγαπημένα των τελευταίων μηνών από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, δεν έχετε παρά να μείνετε σε αυτό εδώ το βίντεο και να δείτε τι αγάπησα, τι λάτρεψα. Όμως, μέχρι να περάσει το intro, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να με ακολουθήσετε στα social media. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Φορά έχω αγαπήσει αυτά εδώ πέρα τα δύο τα primer. Είναι από αδερφές εταιρείες, είναι το ένα από Catrice και το άλλο είναι από Essence. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά τους πέρα από την εταιρεία? Λοιπόν, αυτό είναι το Prime and Define Goodbye Pores. Μιλάμε για ένα σιλικονούχο ουσιαστικά primer, το οποίο δεν κολλάει, κατευθείαν σου κάνει την επιδερμίδα αεροδρόμιο. Το αγάπησα γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνω ένα γρήγορο μακιγιάζ που θέλω και να κρατήσει παρόλα αυτά και να μου κλείσει τους πόρους. Αυτό το συγκεκριμένο μου θυμίζει αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Έχει την ίδια εφή, όμως δεν ξέρω, για έναν περίεργο λόγο. Ενώ αυτό μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα μου και είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Παρ' όλα αυτά, έχω δύο ακριβώς υφές, τις ίδιες, και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μυρίζει καθόλου, στεγνώνει εννοείται πανεύκολα, γιατί έχει και αφήνει ένα ματ αποτέλεσμα. Αυτό το συγκεκριμένο πάλι, ενώ είναι λίγο πιο κολλώδης, βέβαια στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα, δεν βαραίνει καθόλου την επιδερμίδα και έχει μαύρη άλγυρο. Απλά η διαφορά ανάμεσα στο σιλικονούχο και αυτό, πιστεύω ότι αυτό σου χαρίζει ενυδάτωση, παράλληλα μειώνει όμως και τους σπόρους σου, μυρίζει απίστευτα, είναι πάρα πολύ δροσερό. Εννοείται ότι το τελείωμα είναι ματ, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ κι αυτό και ουσιαστικά μου αρέσει πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή που έχω δύο primer, το οποίο είναι σε διαφορετικές υφές, το ένα σιλικονούχο και το άλλο λίγο πιο ενυδατωμένο. Αυτό έχει να κάνει καθαρά ανάλογα με τα γούστα τα δικά σας. Εμένα με βολεύουν και τα δύο πάρα πολύ και μου αρέσουν πάρα πολύ. Στη σειρά έχουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα serum, η αλήθεια είναι. Είναι από Dallon Cosmetics. Εγώ γενικά αγαπάω Dallon και το γνωρίζετε αυτό. Μιλάμε γι' αυτό εδώ πέρα το serum, το έχω σας το έχω χιλιοδείξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα ορό ο οποίος αντικαθιστά το primer. Οπότε αν δεν θέλετε να βάλετε primer, μπορείτε να βάλετε ορό. Βασικά, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συγκεκριμένος γιατί έχει έγκριμα σαλιγκαριού, έχει κολαγόνο και μόρια, υαλουρονικό, οξέως. Είναι για κάθε τύπο της επιδερμίδας και με βοηθάει πάρα πολύ στο να καταλαβαίνω αυτό που θέλω να καταλάβω όταν θέλω να βάλω ένα σέρουμ. Μετά από τον καθαρισμό προσώπου λοιπόν, όταν το κάνω πρωί και βράδυ, το τονίζω, κατευθείαν βάζω αυτό πέρα το προϊόν. Κατευθείαν όμως, κουκλίτσες μου, καταλαβαίνω το τσίτωμα, αυτό που θέλω να νιώσω. Αυτός εδώ πέρα ο συγκεκριμένος ορός, serum, τον έχω αγαπήσει γιατί παράλληλα με την ανανέωση μου κάνει και ενυδάτωση. Ανανέωση, ναι, ανανέωση. Όταν το βάζω νιώθω μια ανανέωση πάνω στη μούρη μου. Επειδή τον έχω χιλιοδείξει, καταλαβαίνω ότι τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Και πριν πάω στα καλλυντικά τα οποία έχω λατρέψει αυτούς τους μήνες, αφού μιλάμε και για πρόσωπο και για primer και για ενυδάτωση, σειρά έχουν τα προϊόντα από Aeolia Cosmetic. Αυτή εδώ πέρα η σειρά, η κρέμα ματιών αλλά και η κρέμα ενυδατική για πρωί
και για βράδυ. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά. Μιλάμε για μια κρέμα η οποία έχει ελαιόλαδο, αγνό παρθένο ελαιόλαδο και η κρέμα ματιών και έχει μικροσφαιρίδια υαλουρονικό οξέως. Τις έχω καρά ευχαριστηθεί και τις δύο. Έχω δει τεράστια αποτελέσματα, γιατί εγώ κρατώ ότι έχω μαύρους κύκλους. Οπότε τη βάζω βασικά, κάνω εφαρμογή πάνω στο πρόσωπό μου είτε στα μάτια μου, βλέπω απίστευτη ξεκούραση. Μπορεί να είμαι ξενυχτισμένη, μπορεί να τρέχω και τώρα λίγο με τη δουλειά που κουράζομαι και λίγο παραπάνω. Ειλικρινά σας μιλάω ότι αυτή η σειρά από Aeolia Cosmetics την έχω λατρέψει. Εγώ με τη φιλοσοφία ότι για να δεις μια ολοκληρωμένη εφαρμογή σε μια κρέμα, καλό θα είναι από την αρχή που ξεκινάς μια κρέμα να την τελειώνεις και όχι παράλληλα να βάζεις και άλλες και άλλες κρέμες, γιατί οι διαφορετικές ιδιότητες των κάθε κρεμών δεν μας κάνουν και πολύ καλό όταν βάζουμε συνέχεια κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θα προλάβει ένα προϊόν να δράσει όπως το θέλει. Η δε μυρωδιά δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, όσες φορές τη βάζω, αισθάνομαι ότι μπαίνει προϊόν. Η υφή είναι λίγο πυκνή, χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνω ότι ναι, μπαίνει ωραίο προϊόν και μου ανανεώνει το δέρμα μου, μυρίζει απίστευτα, δεν χορταίνω. Όσες φορές έρχεται η ώρα να περιποιηθώ το πρόσωπό μου, είτε το πρωί είτε το βράδυ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μ' αρέσει βασικά να έχω και να περιποιούμε τον εαυτό μου με πάρα πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας δείξω τι ωραία καλλιντικά αγάπησα αυτούς εδώ τους μήνες. Πάρα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αυτό τον καιρό δοκίμασα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ζωή να έχω. Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολη επιλογή, αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι από Maybelline, σας το έχω ξαναδείξει, αλλά θέλω να σας το ξαναδείξω. Είναι το Super Stay Foundation, είναι σε stick μορφή. Όπως βλέπετε είναι διπλή σώπευσεως. Εμένα τώρα μου τελειώνει και θέλω να το ξαναπάρω. Το έχω χίλιο ευχαριστηθεί, το έχω αγαπήσει. Καράκι δεν είναι και το ιδιαίτερο αγαπητό, μπορώ να σου πω. Βέβαια την κάνει τη δουλίτσα του. Είναι ένα πανεύκολο προϊόν, πανεύκολο. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το 033 Natural BG. Δεν υπάρχει, παιδιά, πιο εύκολο προϊόν το οποίο έχω χρησιμοποιήσει όσον αφορά το foundation. Είναι σαν να ζωγραφίσεις ουσιαστικά το πρόσωπο. Παίρνεις τον καμβά και αρχίζεις, ρε παιδί μου, και ζωγραφίζεις. Πανεύκολη εφαρμογή, matte φινίρισμα, δεν κολλάει, δεν μυρίζει, δεν έχω λόγια. Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Φανταστικό. Παράλληλα όμως, έχω να σου πω όμως ότι ναι, μεν αυτό σε stick μορφή, αλλά και αυτό, το οποίο είναι μια πρόσφατη αγορά μου. Σας το είχα δείξει και σε ένα haul που σας είχα κάνει. Φανταστικό από Golden Rose, έτσι definition, με δείκτη προστασίας 15. Είναι στα 30 ml και είναι καλυπτικό. Γενικά, εγώ βασικά που δεν βάζω και πολύ ποσότητα στο make-up, μ' αρέσει πάρα 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 πολύ. Δεν κάθεται στις λεπτές γραμμές. Είναι matte κι αυτό, εννοείται ότι θα ήταν matte. Και ειλικρινά σας μιλάω, το έχω ευχαριστηθεί πάρα 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 πολύ. Τώρα έρχεται η ώρα της μάσκαρας. Κι άλλη μια δύσκολη επιλογή. Δεν ήξερα πια να διαλέξω, γιατί τις λατρεύω όλες. Υπάρχουν και κάποιες οι οποίες μου κάνουν κομματάκια. Δεν θα το πω τώρα. Μπορεί να κάνω ένα βίντεο το οποίο τα προϊόντα που μου έχουν απογοητεύσει. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή εδώ πέρα είναι ένα βίντεο αγαπημένων προϊόντων, δεν μπορώ να μην έβαζα αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι από W7, είναι μια διάβροχη μάσκαρα. Μ' αρέσει, εγώ γενικά δεν χρησιμοποιώ αδιάβροχες, παιδιά, όμως αυτή έχω πάθει λαλά. Άσε που όταν το ανοίγεις μυρίζει, το είχαμε πει την άλλη φορά, Absolute Vodka, oh yes! Φανταστική, εύκολη εφαρμογή, δεν μου κολλάει τις βλεφαρίδες, μου κάνει όγκο. Δεν έχω λόγια. Και παράλληλα διάλεξα να σας δείξω αυτήν εδώ πέρα. Είναι από την εταιρεία Wet n Wild, είναι η Renegade Lash Mascara. Απίστευτο προϊόν, έχει ένα ιδιαίτερο βουρτσάκι αυτό, η αλήθεια είναι, αν μπορείτε να διακρίνετε. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο χοντρό στην άκρη του, με διευκολύνει πάρα πολύ να γεμίσω ακόμα και τις πιο μικρές μου βλεφαρίδες. Η αλήθεια είναι ότι όποια μάσκαρα και να βάλεις, πέρα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μάσκαρα, του τύπου ότι με την πρώτη εφαρμογή καταλαβαίνεις ότι πέφτουν κομμάτια, αν βάλεις σωστή μάσκαρα, δηλαδή την πιάνεις από τη ρίζα και την πας κάπως έτσι, δηλαδή κάτσε να σου δείξω. Και εγώ ένα βίντεο της Κλέρης είδα, η αλήθεια είναι, και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πιάνεις εδώ τη βλεφαρίδα και αρχίζεις και την κάνεις έτσι, όχι κατευθείαν. Δείτε λίγο το βίντεο της Κλέρης, δηλαδή εντάξει, φανταστικό. Και το είδα και μπορώ να σου πω ότι κάποιες μάσκαρες που δεν τις είχα και πολύ στην προτεραιότητά μου, όταν έκανα σωστή τοποθέτηση, λίγο άλλαξα γνώμη, η αλήθεια είναι. Οπότε κοιτάξτε λίγο πώς βάζετε τη μάσκαρα. Παρ' όλα αυτά, τις έχω αγαπήσει, τις έχω λατρέψει. Δεν έχω λόγια. Πάμε τώρα,
Τώρα εδώ κι αν είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Στις σκιές και στις παλέτες. Λοιπόν, όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα. Ειλικρινά, μα δεν ήταν και καιρός αυτός, δεν ήξερε και τι να βάλεις, ρε παιδί μου, πάνω σου. Να το κάνεις χειμώνα, να το ξανακάνεις άνοιξη. Οπότε κι εγώ είμαι σε αυτά εδώ πέρα τα καλούδια. Οι δύο αυτές εδώ πέρα είναι από Makeup Academy, είναι η Cosmic Vixen και η Fire Vixen. Και όπως βλέπετε, είναι τα ίδια τα χρώματα. Αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πάντα έβρισκα κάποια μια διαφορά. Δηλαδή εδώ πέρα λίγο πιο πορτοκαλί με αυτήν με την Fire Vixen. Εδώ πέρα έπαιζα πάλι με χειμώνα. Ξαναρχόμουν εδώ πέρα στην άνοιξη με Makeup Revolution Reloaded. Αυτή είναι η Visionary και αυτή είναι η Neutral 3. Παιδιά, ειλικρινά, είχα μπερδέψει τα μπούτια μου, αλλά μ' άρεσαν τόσο. Δηλαδή, εγώ εδώ πέρα κειμενόμουνα σε αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Και έτσι τις αγάπησα αυτούς τους μήνες, τις λάτρεψα, έβαζα συνέχεια αυτές εδώ τις παλέτες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχουν διάρκεια, κρατάνε, γράφουν απίστευτα πάνω στο μάτι. Με την Fire Vixen είχα κάνει, θυμάμαι, ένα μακιγιάζ. Αλλά πρέπει να αρχίσω πάλι να κάνω μακιγιάζ για να σας δείξω αναλυτικά κάποιες παλέτες, γιατί το έχω αφήσει λίγο, έτσι είναι. Επόμενο προϊόν είναι αυτή εδώ πέρα η μάσκαρα φρυδιών. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πριν να μου στείλουν αυτήν εδώ πέρα τη μάσκαρα, δεν φόραγα εγώ πάρα πολύ. Αυτή η συγκεκριμένη είναι από Catrice, είναι η Brow Colorist Semi Permanent Pro Mascara. Πάει πάρα πολύ να αποχρωματίζω το χρώμα το φρυδιό μου, γιατί είναι κορακή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχω αγαπήσει και από εκεί που δεν έβαζα μάσκαρα φρυδιών, κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Σειρά έχει ένα προϊόν το οποίο το είχα φτιάξει εγώ, αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, κοπέλια. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το υγρό, το highlighter τύπου Jelly Bean. Λοιπόν, το είχα φτιάξει εγώ, αν δεν το έχεις δει ακόμα το βίντεο, είναι κάπου εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι επειδή το έχω φτιάξει εγώ, αλλά ειλικρινά επειδή έκανα ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ χρηστικό, θα ήθελα και εσύ λίγο να φτιάξεις κάτι δικό σου και να δεις τι ωραία που θα νιώθεις. Πρώτα απ' όλα, είναι κρεμώδης, είναι τζελάτο, είναι, σου φαίνει μια υδάτωση. Και ο λόγος είναι επειδή έφτιαξα ένα highlighter, το οποίο αυτό το highlighter είναι ένα παλιό μου highlighter το οποίο δεν το χρησιμοποιούσα. Είχα βάλει αυτό εδώ πέρα το gel, το οποίο μου είχαν στείλει από το Big Woman. Είναι ένα gel aloes, soothing gel, όχι καθαριστικό gel, αλλά gel προσώπου, το οποίο μας βοηθάει ουσιαστικά να φεύγουν οι κοκκινέιλες. Με βοήθησε πάρα πολύ το καλοκαίρι, μπορώ να σου πω, και αυτό αγαπημένο προϊόν παρεπιπτόντως, αλλά έχω βάλει αυτό μέσα στο μείγμα του highlighter, αλλά και παράλληλα έβαλα αμυγδαλέλαιο και έβαλα και ζοζόμπα. Οπότε έφτιαξα αυτό εδώ πέρα το μείγμα, το οποίο είναι ένα πολύ χρηστικό, είναι σε gel μορφή και το χρησιμοποιώ εννοείται για κρεμώδης highlighter, το χρησιμοποιώ και σε σκιά, το χρησιμοποιώ και αμίξη μαζί με primer αλλά και μαζί με foundation. Ειλικρινά, φτιάξτε το, είναι φανταστικό. Οπότε γιατί να μην αγαπήσω κάτι το οποίο εγώ το φτιάξα ψώνιο. Και σαν τελευταίο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα το Lip Balm, το οποίο το αγαπώ, είναι με πορτοκάλι, είναι από τα φυσικά προϊόντα και καλλιτικά. Με βοηθάει πάρα πολύ, βασικά δεν σκάνε πάρα πολύ εμένα τα χείλη μου πάρα πολύ. Απλά με βοηθάει την ώρα που καθαρίζω τα χείλη μου μετά από ματ κραγιόν και το βάζω και είναι ενδυτωμένα τα χείλη μου. Φοβερό προϊόν. Αλλά με βοηθάει παράλληλα όταν κάνω ένα μακιγιάζ πριν ακόμα πάω στα χείλη, μου ενδυτώνει παράλληλα τα χειλάκια. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αυτά τα πράγματα αγάπησα. Μπορώ να πω ότι η επιλογή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όμως τα κατάφερα. Και αν σου άρεσε, φυσικά κάνε και σε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάς super duper. Φιλάκια πολλά.